Θα μιλήσουμε για clone detection. Τι είναι και τι προβλήματα επιλύει. Clone detection ή αλλιώς ανίχνευση κλόνων είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία κατά την οποία εντοπίζουμε επαναλήψεις στον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος. Λέμε ότι είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία γιατί γίνεται πάντα από ένα πρόγραμμα υπολογιστή και έτσι η ανθρώπινη παρέμβαση είναι μικρή και περιορίζεται μόνο στην παραμετροποίηση του προγράμματος. Τι εννοούμε τώρα επαναλήψεις στον κώδικα? Οι επαναλήψεις αφορούν κομμάτια κώδικα, συνήθως 3 γραμμών και πάνω, τα οποία επαναλαμβάνονται αυτούσια ή σχεδόν σε αρκετά σημεία του πηγαίου κώδικα. Τα κομμάτια αυτά λέγονται συνήθως διπλότυπος κώδικας, duplicate code, αλλά και κλόνοι, και από εκεί έχει προκύψει ο όρος clone detection. Ως ένα παράδειγμα, στην εικόνα αριστερά βλέπουμε ένα πρόγραμμα γραμμένο, ένα κομμάτι με ένα πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο στην ουσία υπολογίζει τον μέσο όρο από τα στοιχεία που περιέχονται σε έναν πίνακα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο προγραμματιστής αποφάσισε να γράψει 2 φορές τον ίδιο κώδικα για να υπολογίσει στην ουσία τον μέσο όρο από 2 πίνακες. Κάτι που στην ουσία επανέλαβε τον ίδιο κώδικα τον ένα μετά τον άλλον, προκαλώντας έτσι διπλότυπο κώδικα. Πώς δημιουργούνται οι κλόνοι? Ο πιο συνήθις τρόπος δημιουργίας είναι μέσω του γνωστού copy-paste, όταν δηλαδή αντιγράφουμε στην εντέλεια ένα κομμάτι στο δικό μας πρόγραμμα, είτε από δικά μας αρχεία, αλλά είτε από το ίντερνετ. Δεν έχει σημασία από πού το αντιγράφουμε, αλλά το γεγονός ότι το αντιγράφουμε στην εντέλεια. Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας κλόνων είναι με τη δημιουργία συναρτήσεων, οι οποίες όμως έχουν μικρές, ως ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Ως παράδειγμα, έχουμε ένα κομμάτι κώδικα στην γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp, το οποίο δείχνει στην ουσία ένα παράδειγμα παρόμοιων συναρτήσεων. Βλέπουμε 2 συναρτήσεις, οι οποίες με την πρώτη ματιά δείχνουν να μην έχουν καμία διαφορά. Οι διαφορές όντως είναι ελάχιστες. Οι διαφορές είναι στο signature, στο όνομα δηλαδή, η μία λέγεται Walk North και η άλλη λέγεται Walk South, αλλά και στη δεύτερη γραμμή τους, όπου δίνεται μια διαφορετική παράμετρος κάθε φορά. Εδώ ο προγραμματιστής θα μπορούσε πολύ εύκολα να το αλλάξει όλο αυτό σε μία συνάρτηση και δίνοντας απλά μία παράμετρο. Πώς μπορούμε να κάνουμε τώρα clone detection με ένα γνωστό πρόγραμμα, το Simian? Το Simian, από τα αρχικά Similarity Analyzer, είναι ένα command line πρόγραμμα το οποίο ανιχνεύει διπλότυπα στις γλώσσες προγραμματισμού Java, JavaScript, C, C++ και πρακτικά πολλές γλώσσες, αν όχι όλες. Γενικά μπορεί να αναγνωρίσει διπλότυπα ακόμα και σε text αρχεία. Μπορεί να τρέξει τόσο σε εκτελέσιμο, όπου απαιτείται βιβλιοθήκη .NET έκδοση 1,1 και πάνω, αλλά και ως Java πρόγραμμα, όπου απαιτείται στην ουσία Java Runtime Environment έκδοση 5 και πάνω. Θα κάνουμε τώρα χρήση του προγράμματος Simian σε ένα συγκεκριμένο πηγαίο αρχείο με κώδικα για να δούμε αν υπάρχουν διπλότυπα εκεί μέσα. Πάμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα Simian, το οποίο δεν χρειάζεται εγκατάσταση, γίνεται απλά extract και τρέχει. Λοιπόν, επειδή είναι command line πρόγραμμα, πρέπει να το τρέξουμε με command line. Λοιπόν, το αρχείο είναι εδώ. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν κάποιες βιβλιοθήκες και 2 μορφές του προγράμματος, εκτελέσιμη και Java. Θα τρέξουμε την εκτελέσιμη μορφή. Λοιπόν, το τρέχουμε χωρίς παραμέτρους και θα δούμε ότι μας βγάζει από μόνος του τα options. Είναι αρκετά τα options που μπορούμε για να κάνουμε fine tuning, το duplication, το clone detection στην ουσία. Τώρα πάμε να ανοίξουμε, να δούμε. Έχω φτιάξει ένα φάκελο, ο οποίος έχει μέσα ένα συγκεκριμένο αρχείο με πηγαίο κώδικα και θέλω να τεστάρω αυτό για duplicate. Λοιπόν, το πάμε να το δώσουμε στο Simian για να το ελέγξει. Του λέμε πού θα ψάξει και τι αρχεία θα δει. Αμέσως, πάρα πολύ γρήγορα, κάτω από 200 millisecond, πήγε, βρήκε 5 set με duplicates. 1, 2, 3, 4, 5.
Πάμε να φτιάξουμε το πρώτο, να δούμε πού βρήκε το duplicate. Πάμε να τα ανοίξουμε με το Notepad++. Λοιπόν, βρήκε ένα duplicate σε γραμμή 2.227. Ούψ, λάθος. Λοιπόν, 2.027 και στην γραμμή 2.195. Λοιπόν, πάμε λίγο μπρος-πίσω στα bookmarks για να δούμε αν όντως είναι αυτά ίδια. Όντως είναι ίδια. Πηγαίνοντας από ένα bookmark στο άλλο, βλέπουμε ότι είναι ίδια. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να διαγράψουμε το πρώτο duplicate. Να το κάνουμε συνάρτηση. Για ευκολία θα το ονομάσω απλά fix duplicate. Και βλέπουμε ότι στην ουσία το duplicate χρησιμοποιεί μία παράμετρο που έρχεται απ' έξω, οπότε θα πάω να την περάσω σαν παράμετρο στη συνάρτηση. Ωραία. Και στην ουσία αυτό που θα κάνω είναι να εκτελώ το fix duplicate αντί για το duplicate code. Στην ουσία έσβησα το κώδικα και έβαλα συνάρτηση μέσα στη θέση του. Το ίδιο θα κάνω βέβαια και στην άλλη περίπτωση που υπάρχει duplicate code. Θα σβήσω από εδώ. Πάμε να δούμε τώρα. Εδώ ήταν 5 είχε βρει. Πάμε να δούμε πόσο βρίσκει τώρα. Τώρα βρίσκει 4. 1, 2, 3, 4. Στην ουσία αυτή ήταν η επίδειξη. Στην ουσία διορθώσαμε duplicate code βάζοντας μια συνάρτηση στη θέση του. Λοιπόν, το site, το Symian, είναι αυτό εδώ. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει για... Αν δεν είναι καν commercial χρήση, μπορεί να το κατεβάσει και να το τρέξει δωρεάν στην ουσία.